Είναι εύκολο στη χρήση, ευέλικτο και φιλικό προς το περιβάλλον και αποτελεί έναν έξυπνο τρόπο μετακίνησης, όπως συμβαίνει σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο, δεν λείπουν και οι αντιδράσεις από μερίδα πολιτών, φορέων και επιχειρηματιών που θέτουν ζητήματα ασφάλειας με φόντο τα δεκάδες ατυχήματα στους δρόμους και στο Ηράκλειο, με πρόσφατο αυτό στην παραλιακή λεωφόρο. Ναι, πάρα πολύ. Παιδάκια από 11-12 χρονών. Όσοι έχουν κινητό γιατί ξεκλειδώνει με εφαρμογή, τα χρησιμοποιούν κανονικότατα. Εδώ κατεβαίνουμε φόρα, δεν περνάνε καν από το πεζοδρόμιο εδώ πέρα που είναι για τους πεζούς. Κατεβαίνουν κανονικότατα το δρόμο και φορτωμένοι με δεύτερο άτομο ή με βαλίτσες όπως είπα και πηγαίνουν κανονικά και με ταχύτητα, ούτε σταματάνε στις διαβάσεις. Σίγουρα υπάρχει πρόβλημα διότι δεν έχουν αριθμού κυκλοφορίας. Δεν γνωρίζεις ποιος το ενοικίασε διότι το επιστρέφουν όπου βρούνε. Τι γίνεται λοιπόν, το παίρνει ένας ξένος, το αφήνει όπου νομίζει αυτός. Το παίρνει ένας άλλος πολίτης χωρίς να το ανοίξει, αυτό αρχίζει και βαράει τρελά, έχει ένα συναγερμό και ακούτε εδώ την 25η Αυγούστου να κατεβαίνουν 10 τέτοια πατίνια με συναγερμούς, οι ξένοι φεύγουν δεξιά-αριστερά, δεν ξέρουν τι συμβαίνει. Για τη νέα μόδα στους πεζόδρομους και στους δρόμους, τα ηλεκτρικά πατίνια, δεν υπάρχει πρόβλεψη στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας για την κυκλοφορία και τη στάθμευσή τους, γεγονός που εντείνει την ανησυχία οδηγών, πεζών και φορέων. Τα στραβά δεν τα βλέπουν όλοι. Το πότε δεν συμφωνείτε με αυτή τη μόδα? Όχι βέβαια, γιατί δημιουργούν πρόβλημα, δεν δημιουργούν πρόβλημα. Θα μου κάνει εντύπωση όταν εγώ κάτι σωστό από στραβά έχω χορτάσει. Και έφηβοι πολλοί, αλλά ειδικά οι τουρίστες πιστεύω τους συμφέρει. Και ανεβαίνουν δύο άτομα συνήθως πάνω. Και με βαλίτσα. Με βαλίτσες, ναι, έπαιρναν συνέχεια πάνε στο κτέλι και μέχρι αεροδρόμιο. Με φόντο άκρως ανησυχητικές εικόνες με τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών σε κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου, ο Δημοτικός Σύμβουλος της Δημοτικής Κίνησης Ηράκλειο Ενεργοί Πολίτες, Γιώργος Μανδαλάκης, εξέφρασε τον προβληματισμό του στη διάρκεια του πρόσφατου Δημοτικού Συμβουλίου, τονίζοντας την ανάγκη να δρομολογηθούν λύσεις. Και στην οδό Καλοκαιρινού, λεωφόρο Καλοκαιρινού, αλλά και στη λεωφόρο Δημοκρατίας, κυκλοφορούν τα πατίνια ελεύθερα και είναι μέσα στην σύγχυση της κυκλοφορίας. Και όπως ξέρετε και η δρόμη μας δεν είναι και ιδιαίτερα καλή. Κάτι πρέπει να κάνουμε για να μην συμβεί κάποιο δυστύχημα. Και εχθές πληροφορήθηκα με τα λύπης μου ότι έγινε ένα ατύχημα στην παραλιακή οδό με δύο κοπέλες που οδηγούσαν πατίνια και κάποιον ιδιώτη με το αυτοκίνητό του. Πρέπει οπωσδήποτε να βρεθεί μια λύση. Με αφορμή του ασαφές θεσμικό πλαίσιο, ο Γιώργος Μπαμιεδάκης απέστειλε πριν από λίγες μέρες επιστολή προς τον Υπουργό Υποδομών, υπογραμμίζοντας ότι η είσοδός τους θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη με την ύπαρξη σταθερών κανόνων. Εδώ πάμε να μειώσουμε τα ατυχήματα και όχι να τα αυξήσουμε. Ναι, μεν να βοηθήσουμε όλοι μαζί, αλλά πρέπει και το κράτος να βάλει ένα νομικό πλαίσιο στο οποίο θα χτιστεί αυτή η καινούργια επιχειρηματικότητα. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να βρούμε μια λύση, γιατί και ο Δήμος κάνει έσοδα από την στάθμευση των πατινιών αυτών. Και δεύτερον, δεν ξέρουμε και ποια εταιρεία, εγώ προσωπικά τουλάχιστον, όταν με ρωτούν οι δημότες, δεν μπορώ να δώσω μια απάντηση. Το ποια εταιρεία είναι αυτή, με ποιο τρόπο γίνονται οι ενοικιάσεις.